Με ιστορία, φυσική και οικονομία έπεσε η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων για την πλειοψηφία των υποψηφίων των γενικών λυκείων της χώρας. Η ιστορία ήταν λίγο δύσκολη και για καλά διαβασμένου σύμφωνα με τους μαθητές, με την πλειοψηφία να εξαντλεί σχεδόν το σύνολο του τρίωρου της εξέτασης. Πώς ήτανε? Θεωρώ ότι είχαν κάποια δυσκολία, αλλά από εκεί και πέρα όποιος μαθητής είχε προετοιμαστεί καλά, θα έγραφε καλά. Εσύ που θέλεις να περάσεις? Εγώ θέλω να περάσω επικοινωνίας και μέσα μαζικής ενημέρωσης, συνάδελφοι, στην Αθήνα. Είχανε κάποια δυσκολία, απλά όποιος ήταν καλά προετοιμασμένος θα μπορούσε να τα απεξέλθει. Είχε από όλα τα κεφάλαια. Έπιανε δηλαδή σχεδόν όλη την ύλη? Έπιανε από διάφορα σημεία βασικά, διαφορετικά. Πού θέλεις να περάσεις? Εγώ θέλω ψυχολογία στην Αθήνα. Κρυμμένες παγίδες είχαν τα θέματα της οικονομίας που το τελευταίο μάθημα της κατεύθυνσής τους δεν ήταν και το ευκολότερο. Δεν ήταν ούτε πολύ εύκολα, αλλά ούτε δύσκολα. Ήταν κανονικά, δηλαδή ένας διαβασμένος μαθητής έγραφε σίγουρα. Ναι. Πού θέλεις να περάσεις? Εγώ θέλω να περάσω γυμναστική ακαδημία. Σε σχέση με τα άλλα μαθήματα που δώσαμε ήταν πιο δύσκολα, αλλά γενικά θεωρώ ότι κάποιος διαβασμένος έγραφε. Υπήρχαν παγίδες, αλλά ήταν normal σχετικά τα θέματα. Πού θέλεις να περάσεις? Διεθνών και Ευρωπαϊκών, θέλω στην Αθήνα. Η φυσική δεν ήταν εύκολη, κάλυπτε μεγάλο μέρος της ύλης και ήταν για καλά διαβασμένους, με κάποιους από τους υποψήφιους να μην μπορούν να λύσουν υποερωτήματα του τέταρτου θέματος και άλλοι να μην το προλαβαίνουν καν. Δύσκολα. Ήτανε πολλά? Όχι. Δεν θα το έλεγα. Έφτανε ο χρόνος για να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις? Ναι, έφτανε. Πιο δύσκολα από πέρυσι, έχεις εικόνα? Πιο εύκολα πώς ήτανε? Πιο δύσκολα. Πιο δύσκολα. Καλύπτανε όλη την ύλη σχεδόν τα ερωτήματα? Όχι, όχι. Εσύ που θέλεις να περάσεις? Είμαι. Πάντως οι υποψήφοι των γενικών λυκείων το μόνο που νιώθουν τώρα, όπως και να έγραψαν, είναι ανακούφιση που σήμερα τελείωσε το άγχος της επίπονης προετοιμασίας των προηγούμενων χρόνων για την είσοδό τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Νομίζω δεν υπάρχει καλύτερο συνέστημα από αυτό, δηλαδή επιτέλους και διακοπές. Πόσες ώρες διάβαζες τη μέρα? Δεν είχα συγκεκριμένα, αλλά σίγουρα πολλές ώρες, ειδικά... Και η θεωρητική θέλει πολύ αποστήθηση. Ναι, τελευταία. Έχω δίνω και αγγλικά βέβαια, αλλά πάει το μαρτύριο, πάει. Άλλος άνθρωπος νιώθω. Εντάξει, πολύ καλά. Βέβαια έχω να δώσω και τα αθλήματα εγώ, αλλά δεν είναι το ίδιο με τα μαθήματα. Πόσες ώρες διάβαζες τη μέρα? Δεν τις μετρούσα, δεν ήθελα να δω πόσες ώρες, αλλά ήταν αρκετές. Ήταν πολύ πιεστική όλη η χρονιά, αλλά επειδή το περιβάλλον ήταν καλό και υποστηρικτικό, βοήθησε πάρα πολύ. Αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που τελείωσε επιτέλους. Αύριο σειρά παίρνουν τα ΕΠΑΛ με μαθήματα κατεύθυνσης, ηλεκτρικές μηχανές, σύγχρονες γεωργικές επιχειρήσεις, ναυσιπλοεία 2, ναυτικές μηχανές. Το Σάββατο 17 του μήνα ξεκινούν τα ειδικά μαθήματα με τα αγγλικά και θα ολοκληρωθούν στις 29 Ιουνίου.